Βρε τον Αλέξανδρο, βρε τον Αλέξανδρο. Πόσα χρόνια έχουμε να συναντηθούμε, πόσα είναι, 7 είναι. Όχι, 7. Δεν θυμάσαι που είχε έρθει στην Καστοριά με τη Σμαράγδα. 5 είναι. Α, ναι, μωρέ, το ξέχασα. 5 χρόνια. Πώς πέρασαν έτσι. Γεράσαμε, φίλε, γεράσαμε. Όχι και γεράσαμε, Παναγίω. Μια χαρά είμαστε, οι καλύτεροι. Τι γίνεται, πώς πάτε στην Καστοριά. Καλά, πρώτα. Σίγουρα καλύτερα από εδώ πέρα πάντως. Είναι όμορφη πολύ, όπως και να το κάνεις, τι να λέμε τώρα. Το ξέρεις ότι έχω κι άλλους φίλους στην Καστοριά εγώ, ε. Βέβαια, δεν το ξέρω. Τον Γιώργο τον Τζίμα με τη Γιάννα και τον Δημήτρη τον Κασάπη με την Έλληνα. Τους ξέρω, προχτές τους είδα, μια χαρά είναι όλοι. Ο Δημήτρης και η Έλληνα παντρεύονται, ε. Ναι, τώρα μέσα στις γιορτές. Μπράβο, ρε τον Αλέξανδρο. Τα αποφάσεις τελικά να έρθεις, ε. Πώς έτσι όμως, ξέρω ότι άκουγες Αθήνα ή και έτρεχες. Τι να κάνω, ρε Βασίλη, τι να κάνω. Ας όψετε η δουλειά στο θέατρο. Βλέπεις εσείς εδώ στην Αθήνα, τα θέλετε όλα δικά σας. Δεν αφήνετε και τίποτα για την επαρχία. Γιατί με συγχωρείς, δίκιο δεν έχω. Έλα, μωρέ, τα ξέρεις τώρα αυτά. Έτσι είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, πότε γίνεται η οντισιόν. Αύριο. Αύριο, ε. Το έργο είναι καλό, το ξέρω. Μπα, όχι, δεν το ξέρεις. Απόρριτες σχέσεις λέγεται. Καλό είναι, στον Λονδίνο δηλαδή σκίζει. Άκου τώρα ιστορία. Είναι ένας τύπος ο οποίος παντρεύεται μια κυρία με δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και ξαφνικά ερωτεύεται και τους δύο. Και κάνει σχέση και με τους δύο. Και με την αδελφή και με τον αδελφό που είναι αδελφή. Μπερδεμένα πράγματα. Ο ρόλος είναι καλός. Καλός είναι, καλός και προκλητικός. Εγώ θα κάνω τον γκέι της υπόθεσης. Μάλιστα. Μπράβο σου που τα αποφάσισες. Από ό,τι ξέρω, δεν έχεις καμία σχέση με το αντικείμενο. Εκτός βέβαια αν άλλαξες. Πάρτα. Όχι μόνο δεν άλλαξα, αλλά χειροτέρεψε η κατάστασή μου. Λοιπόν, Βασίλη, άκου να δεις. Δεν μπορώ να μείνω με την ίδια γυναίκα πάνω από ένα μήνα. Βρε την πιο όμορφη γυναίκα να έχω, τίποτα. Μέχρι ένα μήνα μετά, δρόμο. Τα χαλάω. Έλα, καλά, θα βρεις και εσύ την κατάλληλη και θα στρώσεις. Α, τώρα που θα στρώσεις, εδώ θα κοιμηθείς, ε. Όχι, Βασίλη, όχι. Θα πάω σε ξενοδοχείο. Καλά, έχεις τρελαθεί τελείως. Θα πάω σε ξενοδοχείο. Εδώ θα μείνεις. Και μα πούνε τίποτα τα κορίτσια. Ποιος δρεις, Μαράδα και Αντωνία. Είσαι καλά. Καλά, εντάξει, τότε αφού επιμένεις θα μείνω. Να σου πω, πότε θα έρθουνε. Σε καμιά ρίστα που να είναι θα σκάσουνε μύτη. Ρε, εσύ, Βασίλη, θα με βοηθήσεις λίγο με το ρόλο μου. Να με ακούσεις έτσι λιγάκι, να μου πεις και στη γνώμη σου. Ναι, ρε. Θα μου κρατήσεις ατάκα. Ναι, ρε, σου λέω ναι. Σοβαρά, ώστε αυτός είναι γκέι. Άκου τι ρωτάει, τι γκέι παιδάκι μου, αυτός είναι μισή ώρα πριν από την εγχείρηση. Τι εγχείρηση? Κρατάκια. Στέλιο, μην πετάγεσαι και μην κοροϊδεύεις. Να σου πω, ο Στέλιος σου φταίει τώρα. Σου λέμε γκέι μισή ώρα πριν από την εγχείρηση και έρχεσαι και ρωτάς τι εγχείρηση. Α, ναι, άκου τώρα. Και δεν μου λες, βρε Νατάσα, εκείνος που τραγουδάει, που μου αρέσει εμένα με τα πάρα πολύ ωραία τα μάτια. Ναι, ξέρω. Ναι. Τι είναι? Και αυτός επίσης. Τι, μισή ώρα πριν την εγχείρηση κι αυτός? Αυτός μία. Α, άκου τώρα. Εμένα τελικά όποιος μ' αρέσει μου φαίνεται είναι γκέι. Τι κοιτάς, Μαρία μου? Τίποτα, απλώς μία σκέψη μου πέρασε από το μυαλό. Να σου φύγει, Μαρία μου, όπως σου ήρθε να σου φύγει. Εντάξει, μου έφυγε. Και δεν μου λες, ρε Νατάσα, εκείνος που παίζει στο άλλο. Άσε με, βρε Μαρία, εκείνος που παίζει στο ένα και ο άλλος που τραγουδάει στο άλλο. Άσε με να χάρεις πρωί-πρωί. Νατάσα μου, εσύ φταίς που κάθεσαι και τις απαντάς. Καλά, είπαμε, ένας, δύο, εντάξει, αυτή έπιασε όλο το showbiz. Βρε Νατάσα, θέλω να ξέρω ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Τι σε νοιάζει, παιδάκι μου, τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Κοίτα τη δουλειά σου, α! Έλα, βρε Νατάσα, έναν ακόμα και τέρμα, ναι. Καλά, παιδιά, εγώ φεύγω πάνω στο Βασίλη γιατί η παρέα σας είναι πολύ βαρετή. Ενώ η δικιά σου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αχ, μου φαίνεται σήμερα όσο πάνε οι άντρες και λιγοστεύουνε. Μ' αρέσει που άρχισες τις διαπιστώσεις. Λιγοστεύουν οι άντρες, πληθαίνουν οι άντρες. Τι σε νοιάζει τι κάνουν οι άντρες? Είσαι παντρεμένη γυναίκα, είσαι μια χαρά περνάς. Ελάτε, τι με νοιάζει εμένα. Αλλά δεν μπορώ και να μην το σχολιάζω, βρε Νατάσα. Βλέπεις ένα μπέδαρο μέχρι εκεί πάνω, ούτε σου περνάει από το μυαλό. Σου λέει, εμένα δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες. Δικαίωμά του είναι βέβαια, αλλά δεν γίνεται, βρε Νατάσα, δεν γίνεται. Σταμάτα, Μαρία, πα, τι μυαλά είναι αυτά που κουβαλάς, είσαι και καθηγήτρια. Φαντάζομαι τι πας και λες αυτά τα έρματα, παιδιά. Σε παρακαλώ, όχι τώρα, καλύτερα μια άλλη φορά. Γιατί? Γιατί μπορεί να έρθει κανείς από στιγμή σε στιγμή, γι' αυτό. Ας έρθει όποιος θέλει, θα το φωνάξω όλο τον κόσμο. Σ' αγαπώ. Σε παρακαλώ τώρα, τι κάνεις, σταμάτα, τι κάνεις. Δεν θα σταματήσω αν δεν μου πεις ότι με αγαπάς κι εσύ. Μα δεν είναι δυνατόν. Μα πες το, επιτέλους, πες το. Σ' αγαπώ. Αυτό ήταν. Πώς φάνηκε, τι λες? Μια χαρά είσαι στο ρόλο, μια χαρά θα τα πας. Το έργο βέβαια είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Έχει βέβαια δυνατούς χαρακτήρες, αλλά το θέμα δεν ξέρω θα πιάσει. Ποιος ξέρει, Βασίλη, ποιος ξέρει. Δεν μου λες, πάμε τη συνέχεια. Τι θα γίνει, βρε μαράκι μου, θα συζητάμε πολλή ώρα ακόμα για αυτό το θέμα. Τι να κάνω, αφού έχω απορίες. Να μείνεις με τις απορίες. Μπο, τι έγινε, Στελάκι μου, μετάνιωσες και βρίσκεις την παρέα μας ενδιαφέρουσα? Όχι καλέ, απλώς ο Βασίλης θα είχε δουλειά και θα τον έδιωξε. Αγάπη μου, σε έδιωξε ο φίλος σου. Τι έγινε, Στέλιο μου, θα καταδεχτείς καμιά φορά να μας μιλήσεις? Μαρία μου, θέλω να μιλήσουμε λίγο, ε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή εγώ τώρα πρέπει να φύγω? Δεν ξέρω, ο Στέλιος. Τι έπαθες καλέ στα καλά καθούμενα, σε ενοχλεί τώρα η Νατάσα? Όχι, δηλαδή ναι.
Α, καλά, γεια σας. Κάτσε καλέ που θα πασάσω. Όχι, αυτό. Αγάπη μου, δεν μένω εγώ σε σπίτια που με διώχνουνε. Γεια σας. Ορίστε, ήδη τι έκανες τώρα, θύμωσε και έφυγε. Μαράκι μου, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι καλέ. Στέλιο, εσύ είσαι κάτασπρος. Μαρία μου, είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να σου το πω. Πρέπει με κάτι να το μοιραστώ. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, μάθε ότι σε ήθελα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Το ξέρα, αγάπη μου, το ξέρα. Αυτό ήταν. Τέλος πρώτης φάσης. Θέλεις κι άλλο καφέ να βάλω. Βάλε. Ωραία. Γεια σας. Συγγνώμη, Βασίλη μου, που μπήκα έτσι. Δεν ήξερα πως έχεις παρέα. Δεν πειράζει, Νατάσα. Έλα, παίρνα. Να σου γνωρίσω τον Αλέξανδρο, φίλο και συμμαθητή μου από τη δραματική σχολή. Χαίρο πάρα πάρα πολύ. Γεια, τι γίνεται? Τι να γίνει, τα νεύρα μου είχαμε τους από κάτω, αλλά ευτυχώς σε είδα, Αλέξανδρε, και μου άλλαξε το κέφι. Πρόσεχε τι λες και πόσο θάρρος του δίνεις, γιατί πολύ λίγες γυναίκες έχουν ξεφύγει από τον Αλέξανδρο. Αλήθεια λέει, Αλέξανδρε, κινδυνεύω. Σε δουλεύει. Ρε, τι είναι αυτά που κάθεσαι και λες στο κορίτσι? Μωρέ, άκου που σου λέω εγώ. Δεν πειράζει, εγώ είμαι ρυψοκίνδυνος τύπος. Και τι ζώδιο είπαμε πως είσαι, Αλέξανδρε? Εγώ καιρός. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Γεια σας. Πού πας καλέ, τι έπαθες? Εγώ καιρός. Ας αγάπη μου και έχουμε καεί, άκου εγώ καιρός. Φιλιά. Τι έγινε ρε, κατάλαβες? Τίποτα μωρέ. Τα αστεία της Νατάσας τώρα. Ωραία τύπησα πάντως, έτσι. Ο Αλέξανδρος, τι κάνεις ρε Αλέξανδρε, έλα να σε φιλήσω. Μια χαρά σμαράκτα μου, πω, για να σε δω. Ω, κούκλα, όπως πάντα. Όχι όπως πάντα. Την τελευταία φορά που με είδες όταν είχαμε έρθει Καστοριά ήμουνα χάλια από το Συνάκι. Είχα μια μύτη να. Ναι, βρε, σε θυμάμαι. Εγώ τον Αλέξανδρο τον ξέρω. Εσύ πρέπει να είσαι η Αντωνία. Τι, με ξέρεις? Όχι, δεν σε ξέρω, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλά. Δηλαδή? Καλά, εννοεί πάρα πολλά καλά. Α, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να σχηματίζουν οι άλλοι εντύπωση για μένα ερήμην μου. Θέλω όποιος με γνωρίζει να με γνωρίζει γιατί θα πρέπει, καταλαβαίνεις? Βέβαια, πώς? Γιατί ξέρεις τι είναι ο άλλος να πιστεύει άλλα για τον άλλον, αλλά ο άλλος να είναι ανίδιος για το τι ξέρει ο άλλος, ε. Αλούνταλου, συμφωνώ. Γεια σας. Αχ, τι πάθαμε, τι είναι αυτά που ακούω? Τι πάθατε, ρε παιδιά, τι έγινε? Πού να στα λέω, Μάκη μου, πού να στα λέω? Ανέβηκε ο Στέλιος προηγουμένως απάνω στο Βασίλη. Άσε μαράκι, δεν ανάγκη να ανακατέψουμε και το Μάκη τώρα. Α, όχι, να με ανακατέψετε. Γιατί να μην με ανακατέψετε, λοιπόν, ακούω. Θα σου πούμε, αλλά πρόσεξε, κακομοίρη μου. Δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν. Ναι. Αυτά που λέτε με αυτόν τον Αλέξανδρο είναι γκέι. Αμάν πια, μην δείτε έναν άντρα λίγο νόστιμο, λίγο πολιτισμένο, λίγο ευγενικό, αμέσως να τον βγάλετε γκέι. Συγγνώμη, Νατάσα μου, εσύ πώς μιλάς με τόση σιγουριά, το ξέρεις καλά? Δεν το ξέρω καλά, αλλά από το λίγο που το ξέρω κατάλαβα. Άλλωστε, εγώ με τους άντρες έχω ένστικτο. Εγώ πάλι τόση ώρα μιλάτε και τίποτα δεν έχω καταλάβει. Να σου πω κάτι, Χάμπο. Καλύτερα που δεν έχεις καταλάβει τίποτα, γιατί σε αυτά τα θέματα εσύ είσαι λιγάκι περίεργος και μπορεί να έχουμε τίποτα φασαρίες. Μπε, και ποια είναι αυτά τα θέματα? Το φαινόμενο του γκεϊσμού, βρε Χάμπο μου. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο? Αμά, βρε Χάμπο μου, τι είναι τώρα και τι είναι τ' άλλο. Από τότε που έχεις έρθει, όλο μας ρωτάς να σου εξηγούμε. Αμά, πια βαρέθηκα. Αφού δεν ξέρω και θέλω να μάθω. Ορίστε λοιπόν, τι θες να μάθεις. Τι είναι γκέι? Λοιπόν, γκέι είναι εγγλέζικη λέξη και σημαίνει εύθυμος, χαρούμενος, εντάξει. Μπε, σιγά το πράγμα. Και σας τι σας πειράζει που αυτός ο φίλος του Βασίλη είναι χαρούμενος? Δεν χαίρεστε? Ναι, θα χαιρόμασταν αν δεν ήθελε να κάνει και το Βασίλη χαρούμενο, Νατάσα. Να σας πω, πριν βεβαιωθούμε για το οτιδήποτε, μην ανοίξετε το στόμα σας στη Σμαράγδα και στην Αντωνία, εντάξει? Και κυρίως για σένα το λέω, Χάμπο μου. Άντε πάμε εμείς. Άντε πάμε, άντε, γεια. Στριμμένοι άνθρωποι. Έναν άνθρωπο χαρούμενο και κεφλή είδαν και αμέσως να πέσουν πάνω τους να τον φάνε. Τους πείραξε που είναι γκέι. Γιατί? Εγώ σαν και αυτόν χαρούμενος δεν είμαι πάντα. Μη γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Γιατί γίνεται, θέλω ένα καφέ. Πολύ ευχαρίστως, ένα καφεδάκι για το φίλο μου τον Αριστοτελάκη. Κεφάκια, κεφάκια. Εγώ πάντα έχω κέφια, βρε. Εγώ είμαι γκέι. Όπα, εξελίξεις, Χάμπο, τι ακούω, είσαι γκέι? Ναι. Και από πότε σου προέκυψε αυτό? Από πάντα μου προέκυψε. Απλώς δεν ήξερα ότι λέγεται γκέι. Μάλιστα. Και η Κατερίνα το ξέρει? Εσύ τι λες, ε? Γιατί νομίζω ότι είναι μαζί μου, ε? Α, μιλάμε για προχωρημένες καταστάσεις. Τι να πω? Να πεις, μπράβο Χάμπο που είσαι γκέι. Μακάρι να ήμασταν όλοι σαν και σένα. Α, μην το παρακάνουμε, ο καθένας να μιλάει για λογαριασμό, έτσι. Βέβαια. Εσύ τι θα έλεγες έτσι, κατσούφης και μουντρούχος που είσαι πάντα? Τι θα έλεγες? Τίποτα άλλο θέλεις? Όχι, τίποτα. Δεν μου λες. Σε γκέι μπαρ πηγαίνεις? Όχι, γκέι μπαρ τι είναι, δεν ξέρω. Το λέει και η διαλέξη, ρε Χάμπο, είναι μπαρ που πηγαίνουν οι γκέι, σαν εσένα. Και εκεί πηγαίνουν μόνο γκέι? Τι λέμε, ρε Χάμπο? Αχα. Και δεν μου λες, σε αυτά τα μπαρ έτσι διασκεδάζεις, περνάς καλά? Θέλω να πω, μπορείς να κάνεις έτσι καμιά πονηρή γνωριμία?
Βέβαια από γνωριμίες ειδικά, άλλο τίποτα. Δεν μου λες. Ξέρεις κανένα έτσι εδώ κοντά μας. Λεπτομέρειες τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Άνοιξε το έξοδο, ψάξε να βρεις. Εντάξει, εντάξει, θα ανοίξω και θα δω. Πήγαινε τώρα, έτσι. Γεια. Στο καλό, στο καλό. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Στο καλό. Μη γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Τελικά μου φαίνεται ένα μπάνιο ήταν ό,τι χρειαζόμουν. Έλα, Αλέξανδρε, κάτσε να τα πούμε με την ησυχία μας τώρα που λείπουν τα παιδιά. Τελικά μου φαίνεται ότι έκανα πολύ καλά που δεν πήγαμε το Βασίλη και τη Σμαράγδα στο πάρτι, γιατί τώρα μου βγήκε η κούραση. Δηλαδή, τώρα είσαι χαλαρός, ε? Ναι, πολύ. Μ' αρέσουν οι χαλαροί άνθρωποι. Κι εγώ χαλαρή είμαι. Βέβαια, έχω τα τσιτώματά μου σαν άνθρωπος, αλλά βασικά είμαι πολύ χαλαρή. Κοίτα, εγώ χαλαρώνω με ένα καλό μπάνιο, εσύ? Εγώ χαλαρώνω με ένα καλό βιβλίο. Έφυγες αυτό που διαβάζω τώρα. Η γη του Πόντου, του Ψαθά. Α, του πατριώτη μου. Είσαι Πόντιος? Ναι, από τη μάνα μου. Και εγώ, βρε, ας το καλό. Καλά το κατάλαβα εγώ, ότι εμείς οι δύο έχουμε πάρα πολλά κοινά. Τελικά. Έλα, βρε, Στέλιο μου, έλα, βρε, Στέλιο μου, μην κάνεις έτσι. Το έχει πάρει επί πόνου. Είναι να μην το πάρει, ρε Μαρία. Μικρό πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι μετά από 15 χρόνια ο φίλος σου... Την κουνάει την αχλαδιά, μην τρέπεστε να το πείτε. Σταμάτα, ρε Νατάσα, σταμάτα, δεν θέλω να ακούω. Αν δεν σ' αρέσει να ακούς την κουνάει την αχλαδιά, να λέμε το πάει το γράμμα. Δεν σ' αρέσει και αυτό, να λέμε τα αρέσει τα ξινά. Βλέπεις, η γλώσσα μας γι' αυτό τον τομέα έχει ιδιαίτερο πλούτο. Πες καλέ κι εσύ που είσαι φιλόλογος. Ναι, η αλήθεια υπάρχει πληθώρα λέξεων και εκφράσεων, γιατί ως λαός οι αρχαίοι μας υπήρξαν πολύ δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα. Ναι, ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ. Δίας Γανιμίδης, Αχιλλέας Πάτροκλος, Αρμόδιος με τον Αριστογείτον, ο Αλκιβιάδης με τη Μισή Αθήνα. Ρε παιδιά, θα σταματήσετε. Με ενοχλεί, σας λέω αυτό το θέμα. Με πειράζει. Αμαύρε, Στέλιο, μην κάνεις και έτσι. Σιγά, τι μάθαμε. Μάθαμε ότι ένας φίλος του Βασίλη είναι γκέι. Σιγά το πράγμα. Ναι, αλλά σου λέει αυτός τον ρώτησε, μ' αγαπάς. Και ο δικός μας του λέει, σ' αγαπάω. Ε, και, άμα ρωτήσω δηλαδή εγώ τη Μαρία, μ' αγαπάει, μ' αγαπάς, καλέ. Ε? Σε ρωτάω, παιδάκι, μ' αγαπάς. Σ' αγαπάω, πώς δεν σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Ορίστε, τ' άκουσες, μ' αγαπάει. Θα βγεις δηλαδή να πεις έξω πως εγώ με τη Μαρία τα έχουμε. Ναι, ρε παιδιά, έχει δίκιο η Νατάσα, εσύ τέλειο. Λέτε. Ναι, 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 αυτό είναι. Περί φιλικής αγάπης πρόκειται. Εσύ αμέσως να φέρεις την καταστροφή με τις υπερβολές σου, σε ξέρω. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ρε παιδιά, φιλικό θα ήταν. Κι εγώ. Πες το ελεύθερα, μην τρέπεσαι. Παρεξήγησα, φαίνεται. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Τώρα ηρέμησα, Μαρία μου. Κι εγώ. Να σας πω, ρε παιδιά. Τελικά μας νοιάζει αυτός ο Αλέξανδρος αν είναι γκέι, μας νοιάζει. Καθόλου, μάγκη μου. Και αυτό παίζεται, γιατί εγώ που τον είδα τον άνθρωπο δεν έβγαλα τέτοιο συμπέρασμα ίσα-ίσα. Λες. Λέω και παραλέω και επίσης λέω ποιος τη χάρη της της Αντωνίας που είναι πάνω μόνη της με τον Καστοριανό. Ωραία η Καστοριά, ε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Κούκλα είναι. Και από φαγητό τι γίνεται, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι πολύ της γεύσης, μ' αρέσει πολύ το καλό φαγητό. Ναι. Άμα θα έρθεις στην Καστοριά, θα σε πάω στην καταπληκτική ταβέρνα της Ερμιώνης στο παλιό Μανιάκι να φας να ευχαριστηθείς. Αχ, ωραία, ωραία. Αλέξανδρε, μιλάς πάρα πολύ ωραία. Έχεις υπέροχη φωνή. Καλά, εντάξει, είναι που είμαι και ηθοποιός. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Τα λες τόσο ωραία που είναι σαν να τα ζω, σαν να τα βλέπω μπροστά μου. Σαν να βλέπω τα αρχονικά της Καστοριάς, σαν να βαδίζω στις όχθες της λίμνης αγκαλιά με κάποιον. Μη με ρωτήσεις με ποιον, δεν πρόκειται να σου πω. Καλά, εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω. Ζέστηκε, κάνει. Δεν ζεσταίνεσαι. Ναι, ναι, τώρα που το λες, κάνει ζέστη και δεν αισθάνομαι άνετα. Λοιπόν, θα πάω να βάλω κάτι πιο λεπτό και έρχομαι, εντάξει. Πάω. Αντωνία! Ναι, τι με θες, με θες. Μπορώ να κάνω τηλεφώνημα στην Καστοριά? Καλέ, κάνε όπου θέλεις και σε όποιον θέλεις. Στη μάνα μου θέλω να πάρω, να δω τι γίνεται. Ωραία, πες της και χαιρετίσματα. Δεν με ξέρει, αλλά που ξέρεις, μπορεί και να με μάθει. Πάω, πάω. Να το! Man to man! Ωραίο όνομα έχει. Θα είναι για αυτούς που τους αρέσει το μπάσκετ. Οδός στρατηγού Τζινάβη 12. Μπορώ να πάω να περάσω καλά. Μη γύρισεις ξανά η πόρτα αυτή. Εντάξει, μαμά, εντάξει. Ποιος καυγίζει ο Παναγιώτης? Γιατί καυγίζει? Τι έκανες, ρε μανάφη, στο σκύλο μου ατάιστο? Λοιπόν, μαμά, τον Παναγιώτη και τα μάτια σου. Τι κάνει, του λείπω? Του λείπω, ε. Τι να κάνω, αφού δεν μπορούσα να τον φέρω στην Αθήνα μαζί μου. Δεν ήξερα αν θα τον θέλανε και πως θα το παίρνανε εδώ που μένω. Κοιμάται στο κρεβάτι μου τα κόρη μου όπως θα είμαι σπίτι. Τι να κάνω αφού του έχω αδυναμία, τον αγαπάω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ μου λείπουν τα φιλιά του. Για δώστε μου λίγο στο τηλέφωνο. Τι είναι αγόρι μου, τι είναι βρε μπαγάσα, κλαις.
Λοιπόν, μαμά, έλα, άκου. Δύο αγάπες έχω στη ζωή μου. Εσένα και τον Παναγιώτη. Λοιπόν, να μου το φιλείς γλυκά, εντάξει. Άντε, κλείνω τώρα. Γεια, γεια. Επ, Αντωνία, έτοιμη κιόλας. Δεν μίλησα πολύ, μίλησα. Oh. Αντωνία, τι ομορφιές είναι αυτές, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Έλα, κάτσε να πάρω κανένα ποτάκι. Επιτρέπετε, ε. Αντωνία, Αντωνία. Τι συμβαίνει εδώ μέσα και όλες φεύγουν έτσι ξαφνικά. Αχ, ρε παιδιά, διώξτε με. Αρμένη και η Βίζη τα κατάντησε. Καλά που το κατάλαβες. Στέλιο, ποιο κόσμια, σε παρακαλώ. Αντωνία! Αντωνία, τι έπαθες, κούκλα μου, τι έγινε, εσύ τρέμεις ολόκληρη. Όχι μόνο τρέμει ολόκληρη, αλλά είναι ντυμένη και σαν σούργελο. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω, μια καρέκλα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα άκουσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τα αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Ορίστε. Καλώς τον λέω. Α. Τι θα πιεις? Ω, μια μπυρίτσα. Πιάσε μια μπύρα στον κατέ. Πρώτη φορά. Ορίστε. Μορτίν τούτος. Ορίστε και ορίστε. Έλα Θεέ μου. Λέω, σε γκέι μπαρ. Πρώτη φορά έρχεσαι? Ναι, ναι, πρώτη. Να σου πω. Είναι γκέι, έτσι? Καθαρό, μου, αγάπη μου. Η μπυρίτσα σου. Θέλεις ποτήρι, θα την πιεις έτσι. Όχι, όχι, όχι. Εμένα έτσι μ' αρέσει, έτσι, από το μπουκάλι, έτσι. Είσαι και τσαχπινούλης. Ορίστε. Μάλλον βαριακούι. Σ' αρέσει εδώ? Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία. Αλλά αυτοί εδώ, σαν πολύ γκέι, δεν μου φαίνονται. Σαν στεναχωρημένοι είναι όλοι. Καλέ, τι στεναχωρημένοι. Κάτσε να αρχίσει το ταβαντούρι και θα δεις. Θα δω, ε. Να σου πω. Κορίτσια εδώ δεν έρχονται. Εξαρτάται τι εννοείς κορίτσια. Υπάρχουν κορίτσια και κορίτσια. Εγώ εσένα δεν μπορώ να σε καταλάβω. Παίρνω την πύρα μου και πάω να την πιω εκεί. Καλησπέρα. 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 Τι λέγαμε? Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα. Να πω πως δεν τάπα. Τάπα. Τάπες, Στέλιο μου, τάπες. Καλά, δεν αφήνετε τώρα τις τάπες και τους φέλους να δούμε τι θα κάνουμε. Βρε, Τζέμι, λέει, είσαι σίγουρη? Καλά, τι. Δεν έχω εμπιστοσύνη στα αυτιά μου και καλά εγώ. Και ο Στέλιος λάθος άκουσε. Τι θα κάνουμε? Α, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτό πάντως που ξέρω είναι ότι η Σμαράγδα δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Ναι, μωρέ, θα στενοχωρηθεί, αδερφούλα μου. Είδατε πάντως πρόοδος και ο Στοριά σου λέει μιλούσε με τη μαμά για τον κόμενο, ούτε στο Σαν Φραντζίσκο. Αντωνία μου, δεν πας εσύ πάνω τώρα, λέω εγώ. Δεν είναι κρίμα να τον αφήνεις μόνο του τον άνθρωπο, είναι γένεια. Απαπαπαπαπαπα. Δεν ξέρω και πώς να συμπεριφερθώ. Η αλήθεια είναι πως με έκανε να ελπίσω. Σε έκανε να ελπίσεις, την πήρες την ελπίδα από μόνη σου, τέλος πάντων. Μα να μην μου περάσει καμία στιγμή από το μυαλό όμως. Ρε παιδιά. Να σας πω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση όλη αυτή η ιστορία να είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Τι παρεξήγηση, βρε Νατάσα μου, τι παρεξήγηση? Εδώ το πράγμα μιλάει από μόνο του. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ θα πάω σε μοναστήρι. Άντε καλέ που θα πας σε μοναστήρι. Σε ποιο μοναστήρι θα πας? Άστινε καλέ, μην την ακούσε εμένα. Ακού λοιπόν. Υπάρχει ένα τεστ για να δούμε αν ο άντρας το πάει το γράμμα ή το στέλνει με το ταχυδρομείο. Ναι, τι τεστ? Ένα τεστ αλάνθεστο που μου το έχει μάθει εμένα ένας φίλος μου. Που το. Πάει το γράμμα? Καλέ, μόνο το γράμμα πάει. Ολόκληρο δε μας στέλνει ο φίλος μου η Σάσα, καλή του ώρα που και να βρίσκεται. Λοιπόν, αυτό το τεστ είναι η μέθοδος, η γνωστότατη μέθοδος Λούγκρο ξεσκέπασμα, που περιλαμβάνει πατούσα σκύψη μονίχια. Μάικ, σήκω για να δείξω το τεστ. Τι, εγώ? Ναι, εσύ, σήκω. Γιατί να μην σηκωθεί ο Στέλιος? Έλα, ρε, σήκω τώρα. Έλα, καλέ, μη μας καθυστερείς. Τέλος πάντων, να σηκωθούμε για το τεστ. Ορίστε, σηκώθηκα, ακούω. Λοιπόν, Μάικ, πες ότι στην πατούσα σου έχει κολλήσει ένα χαρτάκι. Για σκύψε δες το. Να σκύψουμε, να το δούμε. Ορίστε, το είδαμε. Α, μάλιστα. Τι ρε παιδιά, δεν το έκανα καλά? Μια χαρά το έκανες, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Ενώ ο φίλος μου η Σάσα ξέρεις πως θα το έκανε.
Α, κατάλαβες τη διαφορά. Σιγά, σιγά μην το κάνω εγώ έτσι. Δηλαδή εγώ, ποτέ εγώ έτσι. Εντάξει, βρε μάκι μου, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μέρος δεύτερον του τεστ, το σκύψιμο. Μάκι, σκύψε πιάστο. Δεν κατάλαβε, η υπηρέτη σου είμαι. Καλέ, πιάστο και ας πολλές κουβέντες. Τέλος πάντων. Σκύβα λοιπόν και το πιάνω, ορίστε, πάρτο. Πάρα πολύ σωστά. Ενώ ο φίλος μου Ισάς, ξέρεις πως θα άσκημε να το πιάσει. Πώς? Πρόσεξε. Ναι. Α, με χάρη, κατάλαβες, με χάρη. Εγώ να σκύψω έτσι να το πιάσω, αποκλείεται, όχι στέλνω για πες. Και τελειώνουμε με τα νύχια, μα και αγόρι μου, για κοιτάνε τα νυχάκια σου είναι βρώμικα. Τα νύχια μου. Αχα. Ορίστε, κοίταξα. Μια χαρά είναι τα νύχια σου. Λοιπόν, έτσι διαπιστώνει αν είναι μια χαρά τα νύχια του ένα σωστό άντρα. Ενώ ο φίλο σου Ισάσα πώ τα κοιτάζει. Α, παπά, κοίτα χάλι το νύχι μου. Δεν μου λες που πήγε ο καινούριος. Α, απέναντι είναι. Έτσι που λες. Και τον χώρισα και είμαι πάλι μόνος. Εσύ. Εγώ μου φαίνεται ότι κάποιο λάθος έγινε. Τι λάθος. Φίλε, εγώ νόμιζα ότι εδώ γκέι μπαρ είναι, γι' αυτό ήρθα. Γκέι μπαρ. Όλα τα παιδιά εδώ γκέι είναι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Τι? Μη με σφίξεις έτσι, θα σκάσω. Γκέι, τι θα πει? Δεν έχασες για τίποτα, καλύτερα που δεν ήρθες. Ήτανε. Πώς σε βρε τον Ιακιά άψεις τον Αλέξανδρο μόνο του, δεν τρέπεσαι? Ήμουνα κάτω στις Μαρίες, σας άκουσα που αναβήκατε. Και είπα να ανέβω κι εγώ. Παιδιά, με πτώμα, ελάτε να την πέσουμε. Πώς θα κοιμηθούμε? Για να μην στρώνουμε τώρα τους καναπέδες, κοιμηθείτε εσείς με τη Ζεμιλέ μέσα και εγώ με τον Αλέξανδρο εδώ. Α, αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί έτσι δεν μπορώ να πω. Αντωνία, άρχισες πάλι τα κουλά σου. Σμαράγδα, μη με προκαλείς. Ελάτε τώρα, αφήστε τα αυτά. Πάμε να κοιμηθούμε, πάμε. Έλα εδώ εσύ. Δεν λες τίποτα. Αλλά βέβαια, μια χαρά σου ήρθε, κουτί, τι να πεις. Τι? Τι, τίποτα. Έτσι λέω εγώ τώρα. Αντωνία, έλα πάμε. Καληνύχτα μικρό μου. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα μακριά σου? Υπομονή, αγάπη μου, υπομονή. Ναι, ναι, κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται. Αλλά του Κύριε φυλακεί το στόματί μου. Τι είναι? Τίποτα. Θέλω να δω αν στάζει βρύση. Θέλω να δω αν στάζει βρύση. Καληνύχτα. 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 Τι έγινε πάλι? Τίποτα. Θέλω να ελέγξω αν ανάβει το φωτάκι του ψυγείου. Πάρ' τον Παναγία μου να ελέγξει το φωτάκι. Εντάξει, είναι ανάβει. Ναι, ναι. Ανάβει. Ηρέμησα τώρα. Ωραία. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν το πιστεύω, ρε Τζεμίλε. Θα μας αφήσεις, κορίτσι μου, να κοιμηθούμε καμιά φορά? Ναι, θα σας αφήσω, αλλά θα κάτσω εδώ εγώ. Δεν θα ενοχλήσω. Αντωνία, τι έπαθες, κορίτσι μου, είσαι καλά? Τίποτα. Η Σμαράγδα κλωτσάει και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Βασίλη, μήπως να φεύγα καλύτερα? Όχι, Αλέξανδρε, περίμενε, περίμενε, Αλέξανδρε. Σμαράγδα! Σμαράγδα! Τι είναι, καλό μου? Τι σου, φεύγουμε. Πού πάμε? Θα πάμε να μείνουμε στη μάνα μου στην Κλειφάδα, έτσι κι αλλιώς λείπει. Όχι, παιδιά, άμα είναι έτσι, φεύγω εγώ. Όχι, όχι, εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Γιατί? Γιατί έχω να σου κάνω ορισμένα τεστ. Λοιπόν, εγώ εδώ μένω. Άντε, φύγε εσύ, στο καλό τώρα. Ελπίζω τώρα να τα κατάλαβες όλα για την καίη ζωή. Ναι, ναι, τα κατάλαβα όλα. Άντε, φύγε τώρα, φύγε. Λοιπόν, τι λες, θα ξαναβρεθούμε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Φύγε, σε λέω. Καλά τώρα, εσύ ό,τι πεις. Όπα, τη βλέπω. Μπράβο, Χάμπο. Είσαι γρήγορο, πιστόλι, ε. Και το παιδί, κούκλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ τώρα να πηγαίνω. Γεια σας. Ναι, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το καλό, γεια σας, γεια σας. Τέλει, τέρεν. Πολλά νεύρα έχω. Γιατί εγώ γκέι δεν είμαι. Εγώ είμαι άντρας, εξές. Και για να μην την πληρώσεις εσύ, άμα δεις τον Μάκη που με πήρε στο λαιμό του, να τον πεις ότι αν τον βρω, θα τον σκίσω σαν σαρδέλα στα δύο. Θα τον εσκίσω έτσι, εξές!
Εμένα αυτό μου είπε ο Χάμπος, Μάκη, αυτό σου λέω. Ναι, 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 μου φαίνεται πως πάλι εγώ θα την πληρώσω την ύφη. Δεν το πιστεύω αυτό το κουλό που μας συνέβη πάντως πάλι. Μπράβο όμως, Στέλιο. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μα, Βασίλη μου, αν άκουγες κι εσύ ότι άκουσα κι εγώ, πού να ξέρω ότι όλα αυτά τα μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Ήταν για ρόλο στο θέατρο. Ε, βέβαια, βέβαια. Κι εγώ που να ξέρω ότι Παναγιώτη λένε το σκύλο του. Με συγχωρείς δηλαδή. Έχεις ένα σκύλο και τον ονομάζεις Παναγιώτη. Μου αρέσει που η Νατάσα σου είπε να του κάνεις και τεστ. Του το έκανα ωραιότατα. Και τι βγήκε? Αρνητικό. Και το δικό μου αρνητικό ήταν. Πες, Νατάσα. Α, παπα, κοίτα, άγχος. Τελικά δεν μάθαμε. Ο Αλέξανδρος τον πήρε το ρόλο ή όχι? Μπα, όχι, δεν τον πήρε. Δεν ήταν, λέει, αρκετά πιστικός ως γκέι. Δεν μου λες, αδερφή, την Αντωνία εννοώ. Τι έγινε με το ειδηλιό σου με τον Αλέξανδρο? Α, τίποτα, τίποτα. Εμένα δεν μ' άρεσε, δηλαδή, μην νομίσετε ότι... Α, δεν νομίζω. Ναι, ρε παιδιά, καλά όλα αυτά, αλλά με το Χάμπο τι θα γίνει. Σε λίγο θα κλείσει το μαγαζί και θα ψάξει να με βρει. Γιατί ρε Χέστη, φοβάσαι? Πούντος αυτός, πούντος! Κάτσε ρε Χάμπο, ηρέμησε. Ο Μάκης, πού είναι ο Μάκης? Δεν είναι εδώ. Α, εδώ είσαι πουλάκι. Το Χάμπο,